Το ΕΚΑΒ τα τελευταία δύο χρόνια, στην περίοδο της πανδημίας, κατάφερε και στάθηκε επάξια στο ύψος των περιστάσεων. Με τον όγκο των περιστατικών, ύποπτων κρουσμάτων, επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των επιγόντων περιστατικών του νομού μας. Χωρίς άδειες, το προσωπικό για δύο χρόνια. Χωρίς ξεκούραση και τώρα ήρθε η ώρα του απολογισμού. Συνάδελφοι κουρασμένοι, με μέσο όρο ηλικίας πάνω τα 50 έτη, σε μια εργασία που μας καταπονεί καθημερινά και ψυχικά και σωματικά. Τώρα λοιπόν καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε στην έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου στο νομό μας με τα περιστατικά συν των μόνιμων κατοίκων. Καλούμαστε λοιπόν να ανταπεξέλθουμε με μέσο όρο με 10 συναδέλφους που είναι λιγότεροι που βγαίνουν σε αναστολή με το που θα λήξει το πιστοποιητικό νόσησης και με 4 συναδέλφους επικουρικούς που πρέπει να πάρουν τις άδειές τους γιατί λήγει η σύμβασή τους μέχρι τέλος του χρόνου. Το ποσοστό λοιπόν μείωση του προσωπικού ενδέχεται να έρθει στο ποσοστό το 40% της δύναμης του τομέα του Χανίων. Προβλέπεται λοιπόν μεγάλη δυσκολία το καλοκαίρι στον τομέα των Χανίων. Κάνουμε λοιπόν έκκληση στους αρμόδιους και στην πολιτική ηγεσία άμεσα να επιστρέψουν στην εργασία τους οι συνάδελφοι που είναι σε αναστολή, το προσωπικό των τομέα των Χανίων άμεση πρόσληψη και μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε στη δύσκολη αυτή περίοδο. Επίσης, να γίνει πρόσληψη στον τομέα του Καβρού που υπολειτουργεί ανέκαθεν και δημιουργία του τομέα στον Πλατανιά ή στο Κολυμπάρι, όπως έχει αναφέρει και κατά καιρούς ο κ. Μαραντάκης στην ηγεσία του ΕΚΑΒ. Και όλο αυτό λοιπόν μας δίνει το δικαίωμα να στείλουμε ένα μήνυμα, αν συμβούν αυτά, αισιοδοξίας και ασφάλειας στο συμπολίτη μας, στο χανιώτικο λαό. Το οργανόγραμμα του ΕΚΑΒ, επειδή είναι παλιό και αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στις 25 θέσεις, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βάσει των αναγκών, τώρα τα Χανιά έχουν άμεση ανάγκη 44 ατόμων για να βγαίνουν 4 ασθενοφόρα αναβάρδια, για να μπορούμε να πούμε πως είμαστε καλυμμένοι. Οπότε χρειάζονται 44 άτομα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι στον τομέα 36 άτομα, τα οποία βέβαια, όπως είπαμε, είναι άτομα κουρασμένα, είναι άτομα που είναι πάνω από 50 χρονών, οπότε είναι δύσκολο. Από αυτά τα 36 θα φύγουν 14 ή 16 άτομα μέχρι στη πορεία της καλοκαιρινής σεζόν και θα μείνουμε μείον αυτούς. Και η κατανομή τους πώς γίνεται, δηλαδή, επειδή είπατε στον Καβρό Φελπίνο ότι είναι προστελεχωμένο, πώς γίνεται η κατανομή του προσωπικού? Γι' αυτό μιλάμε για τα Χανιά. Στον Καβρό η πολυλειτουργία είναι κάθε τομέας. Αυτή τη στιγμή στον Καβρό πρέπει να είναι 6 άτομα, οι οποίοι είναι 3 επικουρικοί και 2 σε αναστολή. Οπότε και αυτοί ή καλύπτονται από το έθνο κάποια φορά ή καλύπτονται και το υγεία βάμου, κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει σε όλο αυτόν τον όγκο. Εκεί πρέπει να προγραμματιστούν οι άδειες και να πάρουν όσο γίνεται ένα ελάχιστο ποσοστό ο κάθε συνάδελφος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Αλλά όταν δεν βγαίνει η υπηρεσία, δεν μπορεί να πάρει άδεια. Πρέπει να υπάρχουν, δεν μπορεί να πει τα παράδειγμα για να μην καλύψει τη βάρδια. Πρώτα η βάρδια, πρώτα να έχει τις υπηρεσίες και μετά οι άδειες. Και αυτό κάνουμε έκκληση και σας φώναξα αυτή τη στιγμή σήμερα. Αυτό, μία λύση που ποια θα είναι, πρόσκαιρες προσλήψεις? Η λύση είναι άμεση πρόσληψη ατόμων στον τομέα Χανίων, έστω και επικουρικών με 2 χρόνια σύμβαση, μονιμοποίηση των επικουρικών συναδέλφων που είναι ήδη, να επιστρέψουν όλοι οι συνάδελφοι που είναι σε αναστολή στον τομέα. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτό θα φτάσουμε σε κάτι καλύτερο. Αλλά με τα υπάρχοντα δεδομένα προβλέπεται δυσίωνο το καλοκαίρι. Κάποια πληροφορία, δεν ξέρω αν έχετε ενδεχομένως και από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας ή από το διοίκηση του ΕΚΑΒ, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για προσλήψεις, κάτι έστω θεωρητικό? Υπάρχουν. Υπάρχουν. Απλά άμα δεν τις δούμε να έρθουν εδώ, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Άρα είναι μόνο δεσμεύσεις, ας πούμε, στα λόγια. Ναι, σίγουρα δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις τι λένε? Είμαι επιφυλακτικός. Είμαι επιφυλακτικός, δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ θέλω να βλέπω πράγματα για να μπορώ να πω. Δυστυχώς, με αυτά που έχουμε πολεμόμαστε και από τα οποία μας φέρνουν σε μεγάλη δυσκολία. Κατά τελευταίο, εάν κυλήσει το καλοκαίρι χωρίς προσλήψεις, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία ενίσχυση και αν φύγουν οι άνθρωποι που είπατε με τις αναστολές κτλ., το ΕΚΑΒ θα μπορεί να λειτουργεί με όρους του ότι θα μπορεί να σώζει ανθρώπους? Στα όρια ασφαλείας ενδεχομένως και όχι. Δεν μπορώ να το προβλέψω, αλλά ενδεχομένως και όχι. Με 20 άτομα προσωπικό δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει η δουλειά σε έναν ολόκληρο νομό στην καλοκαιρινή περίοδο.